οικονομικό κόστος. Δεν βγαίνει. Μάλιστα. Α, έχουμε παρέμβαση από ποιον μου λες? Από τον κύριο Μαυροϊδάκο, τον Γενικό Γραμματέα Ειδικών Φρουρών. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαυροϊδάκο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ελπίζω να μην δέχεστε κι εσείς αυτό. Ο κύριος Κουτζάνης μπορεί να το δέχεται για δικούς τους λόγους και το είπε κιόλας. Να μην δέχεστε τη λέξη μπάτσος. Καλά, εντάξει, το αποσύρω. Ήταν εν τη ρήμη του λόγου. Πάμε παρακάτω. Με μια συγγνώμη, νομίζω ότι δεν το σώζετε. Αυτό δεύτερο. Μήπως θέλετε να αρχίσω να αυτομαστιγώνω ή θα με συλλάβετε? Όχι. Α, επειδή το συνηθίζετε κιόλα, δηλαδή την παίρνετε σε πολίτες και τους συλλαμβάνετε δίχως λόγο. Γι' αυτό υπάρχει λέω. Υπάρχει άλλο ένα σύνθημα για τους δημοσιογράφους, άμα θέλετε να το υιοθετήσετε. Φυσικά, λέτε ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Εγώ είμαι ο πρώτος που το έχω πει. Είναι δικό και όταν κάποιος, ας πούμε, λέει ρουφιάνος δημοσιογράφος, εγώ δεν βγαίνω να του πω, ας πούμε, να το συλλάβουμε, ούτε ζητά συγγνώμη. Όχι, κάντε ό,τι θέλετε. Τώρα, τι είναι αυτά. Ο κόσμος. Κάντε ό,τι θέλετε. Να. Εγώ άλλο θέλω να πω. Επειδή. Σε μπάτσι γουρούν οι δημοσιογράφοι φωνάζουν, είναι... έτσι. Τα γεγονότα. Μας βάζουν στην ίδια κατηγορία. Οπότε αφήστε το αυτό. Δεν είναι εκεί. Επειδή τα γεγονότα. Σας κρίνει ο κόσμος. Σας ξαναλέω. Επειδή τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα. Ναι. Την Παρασκευή πήγαν οι συνάδελφοί μου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, γιατί κάποιος τους κάλεσε και ζήταγε βοήθεια επειδή τον είχαν μαχαιρώσει και τον είχαν ληστέψει. Αποδείχθηκε ένα τηλέφωνο παγίδα, τους επιτέθηκαν αμέσως με καδρόνια και πέτρες. Ο κύριος αυτός έχει συλληφθεί και έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Δεύτερον, το Σάββατο από εκεί είχαμε 34 προσαγωγές, 5 συλλήψεις. Από όλα τα άτομα αυτά ήταν όλα του αντιεξουσιαστικού χώρου και είχαν εμπλακεί πάλι σε επεισόδια. Δεύτερον, το Σάββατο το βράδυ, ενώ είχε πορεία 1.500 αναρχικών και όχι κατοίκων της περιοχής. Τόσο συγκεκριμένα πολύ, 1.500 αναρχικοί. Ναι, είναι 1.500 αναρχικοί. 1.500 όλοι αυτοί ήταν αναρχικοί. Μπλοκ, ναι, δεν ήταν κανένας από την γειτονιά. Δυσκολεύομαι αυτό να το πιστέψω. Μπλοκ αναρχικών. Συγκεκριμένο, όλοι σε δικό τους μπλοκ. Ενώ κάνανε πορεία και σπάσανε βιτρίνες. Εγώ, κύριε Μαυροϊδάκο, επειδή τώρα θα μιλάτε για άλλη μισή ώρα, αλλά εγώ έχω κάτι συγκεκριμένο, αν θέλετε να απαντήσετε. Έχω μπροστά μου το δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών με επώνυμες και επίσημες καταγγελίες. Έχετε κάτι να απαντήσετε σε αυτό ή όχι? Γιατί αυτό είναι για μένα το θέμα, όχι αυτό που λέτε εσείς. Αυτά τα fake news που είπατε εσείς και μάλιστα. Τελειώνω. Κατηγορείτε λοιπόν την εφημερίδα που έχει επώνυμες καταγγελίες ότι είναι fake news. Καλά κάνετε. Αυτό είναι μια καθαρή θέση. Αλλά να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Των αναρχικών σπάσανε καταστήματα και 9 παραπέντε. Δεν μιλάει κανείς για αναρχικούς. Μιλάμε για πολίτες, περίοικους, οι οποίοι κάνουν επώνυμες καταγγελίες. Σε αυτό θα απαντήσουμε. Μην μας βάζετε εμάς δήθεν να υπερασπιζόμαστε αναρχικούς, γιατί ποτέ δεν ήταν αυτή η θέση μας. Και αυτό που κάνατε είναι προβοκατόρικο. Και δεν το δέχομαι. Εντάξει. Όχι, δεν το δέχομαι. Τι λέει τώρα, α πούμε, βάλουμε να υπερασπίζουμε αναρχικούς ή ενέργειες. Τι ενέργειες εναντίον των ακούσουμε και την άποψή του. Για τον Θεό δηλαδή. Ακούσουμε και την άποψή του. 9 παρα 5, κύριε Παπαθακή. Ναι, σας ακούω, κύριε Μαυροϊδάκο. 9 παρα 5, δεύτερο τηλέφωνο παγίδας. Παγίδα συγκεκριμένη. Αυτός που συνελήφθη, μπορείτε να πείτε. Αυτός που συνελήφθη. Αγίου Μελετίου και Πατησίων. Ναι. Και δέχθηκαν όταν πήγε άμεσα η συνάδελφο από την ομάδα διεθνών. Θα πάνε. Ληστεία γίνεται. Τους έχουν ειδοποιήσει και όταν φτάσαν στο σημείο δέχτηκαν βροχή από μολότοφ, τους πετάξαν από τις μηχανές, ένας τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν να καούν ζωντανοί. Και αυτοί οι κάτοικοι της περιοχής. Κύριε Μαυροϊδάκο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Κύριε Μαυροϊδάκο, να σας ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό, Χριστίνα μου. Εγώ εκείνο το οποίο δεν έχω καταλάβει το εξής. Αυτός ο 50διάχρονος που συνελήφθη γιατί έκανε το τηλεφώνημα ότι έχει πέσει θύμα ληστείας, τον έχουν μαχαιρώσει το πόδι, αυτός είναι αναρχικός? Αυτός έχει συλληφθεί, έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ναι. Γίνεται προανάκριση για το τι ρόλο έπαιξε στο συγκεκριμένο. Εγώ έμαθα ότι κατέθεσε ότι το έκανε για να έρθει η αστυνομία και να διαλύσει τους συγκεντρωμένους. Είπα ψέματα, λέει, γιατί δεν αρκόταν η αστυνομία. Και πράγματι η πρόθεση της αστυνομίας δεν ήταν να πάει να διαλύσει τη συγκέντρωση. Η αστυνομία παρενέβη όταν επέμενε ένας πολίτης ότι έχει πέσει θύμα ληστείας και είναι μαχαιρωμένος. Και ότι δεν μπορεί να φύγει. Και ότι πήγε αστυνομία να τον βοηθήσει. Αν έχει συμβεί, είναι πάρα πολύ σοβαρή η καταγγελία. Αυτό είπα. Αυτό έμαθα εγώ. Αυτό έμαθα το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Αυτή είναι αλήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Καταφέραμε τον βρήκαμε, τον οδηγήσαμε στον εισαγγελέα. Η δικαιοσύνη θα βρει για ποιο λόγο το έχει συγκεκριμένο κύριο.
Μάλιστα. Για τη δολοφονική ενέργεια αστυνομικών τη ΔΕΕ, τι έχετε να πείτε, κύριε Κουτσάνη? Έπαιρναν τηλέφωνο. Καταρχήν, μια στιγμή, δεν σε Χριστίνα, ή κάθε γιατί το κάνει προσωπικό. Χριστίνα. Μην φωνάζετε, βέβαια. Εντάξει, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μια στιγμή, γιατί το κάνει προσωπικό. Εγώ δεν υπερασπίζομαι καμία αναρχική ενέργεια και καμία βία εναντίον οποιοδήποτε, κύριε Μαυροϊδάκο. Εγώ λέω κάτι συγκεκριμένο. Διαβάζω μπροστά μου ένα ρεπορτάζ δισέλιδο με συγκεκριμένε επώνυμε καταγγελίε, οι οποίοι αναφέρονται σε περιστατικά αστυνομική βία. Εγώ μόνο. Το είπα και προηγουμένω, αλλά δεν ακούτε. Η εφημερίδα των συντακτών έχει το δισέλιδο σαλόνι της σήμερα, εδώ, το οποίο το έχω μπροστά μου και το διαβάζω. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση σε κάποια συγκεκριμένη εφημερίδα. Και έχει επώνυμες καταγγελίες. Εγώ σε αυτό και μόνο αναφέρομαι. Σε τίποτε άλλο. Μην προσπαθείτε να με κάνετε απολογητή, είτε αναρχικών, είτε μπαχαλάκιδων, είτε οποιαδήποτε βία. Αυτό λέω. Κύριε Μαυροϊδάκο, κλείνοντας. Και δεν είναι έτοιμο αυτό που κάνει ο κύριος Μαυροϊδάκος. Προσπαθεί τώρα να με βάλει εμένα να απολογηθώ για τους αναρχικούς, Γιώργο μου. Δεν από είναι, πότε. Έχει εκείνος, ποτέ δεν είχα αυτή την άποψη. Κύριε Μαυροϊδάκο, εγώ θέλω να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ όμως, πέρα από τον Αγιώργη στην Κυψέλη, έχουμε την πλατεία Βαρνάβα, έχουμε το Θησείο. Να σας δείξω απογευματινές εικόνες στο Θησείο εχτές. Εγώ δεν είπα να κάνει παρέμβαση η ελληνική αστυνομία, ούτε και αλίμον. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, όλη η Ελλάδα είναι πίκτρα. Όλες οι πλατείες, όλες οι εδώ κοιτάξτε. Χτες το απόγευμα, εμείς μιλάγαμε για 150-200 άτομα. Πού ήταν μαζεμένα στον Αγιώργη, αναρχικοί, δεν ξέρω και εγώ τι ήταν, και εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Δεν πέφτει καρφίτσα. Παιδάκια, μαμάδες, παππούδες, γιαγιάδες. Το ίδιο επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ο ένας πλάι στον άλλον. Χριστίνα, τους βλέπεις. Είναι από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων στον Αντένα χθες. Κύριε Παπαδάκη, η αστυνομία, οι εντολές που έχει από τη φυσική και την πολιτική ηγεσία είναι στις πλατείες. Με το πιο ήπιο τρόπο να κάνουμε απλές συστάσεις. Δεν θα κάνουμε τίποτα παραπάνω. Δεν θα αντιμετωπίσουμε. Κάποιοι όμως, και εδώ είναι το σημαντικό, προσπαθούν να μπαχαλοποιήσουν τις πλατείες. Εκεί η αστυνομία, όταν δέχεται μολότοφ, θα απαντά. Αυτή είναι με την νόμιμη αστυνομική βία. Η αστυνομία δεν είναι κατασταλτική σε όλες τις πλατείες. Εννοείται όχι. Οι λοιμοξιολόγοι λένε πάνω από 9 άτομα να μην συνοστίζονται και αυτό το κάνουμε. Μάλιστα. Με ευγένεια και με πειθό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Κύριε Μαυροϊδάκο, να σας ευχαριστήσουμε και πιστεύω ότι λύθηκε η παρεξήγηση για τον Μπάτσι. Όσον αφορά αυτό είπα από την αρχή. Ήταν εν τρίμη του λόγου που. Εντάξει, τώρα μην το κάνουμε τώρα. Όπως ακριβώς και εμείς δεν δεχόμαστε. Αλλά το να μου λέει δεν δέχομαι τη συγγνώμη, τι πάει να πει αυτό. Τι να κάνω. Άλλη η γραμμή τη Χριστίνα. Όπως και εμείς το ρουφιάνει δημοσιογράφοι. Εντάξει τώρα, δεν είναι, αυτά είναι, τα λέει ο κόσμος, τα λέει ο κόσμος, δεν είναι ανάγκη να τα πούμε εμείς. Εγώ είπα από λοιπόν, την αρχή Μαυροϊδάκο, ότι αυτό ήταν παραδρομή εγκυρίμη. Τουλάχιστον για τον Μπάτσι το πήρε πίσω. Κύριε Μαυροϊδάκο. Τον έχω τον κύριο Μαυροϊδάκο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, σας ακούω κύριε Παπαδάκη. Θα λοιπόν, και και εγώ αυτό το είπα από την αρχή και για να κλείσω να του πω ότι όταν δέχονται επιθέσεις οι αστυνομικοί, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να απαντάνε. Πάντως το πήρε πίσω ο Κουτζάνης, ο Σπύρος, το Μπάτσι. Νομίζω ότι σας ικανοποιεί το γεγονός αυτό.